Ένας αποζημιώσεις που καταβάλει ο ΘΟΚ σε υπαλλήλους των οποίων τερματίζεται η απασχόληση. Έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου έτσι, κύριε Κυριάκου. Κάθε άλλο παρά χαριστικές είναι οι αποζημιώσεις. Πηγάζουν ως υποχρέωση από συλλογικές συμβάσεις που υπογράφησαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 1981, και άρχισαν να δίνονται από το 1989. Απορούμε λοιπόν γιατί τώρα έρχεται στην επιφάνεια το θέμα αυτών των αποζημιώσεων, ακριβώς τη στιγμή που ο ΘΟΚ, τον Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του εξορθολογισμού του οργανισμού για τον οποίο ανέλαβε, τελειώνει αυτό το κεφάλαιο που και εμάς μας είχε ξενήσει, πρέπει να σας πω, αλλά που είναι προϊόν συμφωνιών που είχαν γίνει από παλιά. Και εμείς καθιερώνουμε, όπως συμβαίνει σε όλα τα σύγχρονα θέατρα της Ευρώπης αλλά και διεθνώς, ένα καινούριο σύστημα όπου αντί οι ηθοποιοί να προσλαμβάνονται ανά έτος όπως γινόταν, τώρα προσλαμβάνονται ανά τρίμηνο με την επιλογή των σκηνοθετών του κάθε έργου. Ένα λεπτό. Άρα, γιατί λέει αριθμούς εδώ. Ηθοποιός, λέει, ενδέχεται να λάβει συνολικό ποσό 276.000, το οποίο αντιπροσωπεύει χαριστική αυξημένη αποζημίωση ύψους 153.000 επιπρόσθετα. Και αυτό είναι πλασματικό. Από το ποσό των 123.000 που θα λάβει από το Ταμείο Προνοίας. Σας λέω ότι λέει η έκθεση. Ναι. Δεν είναι επιπρόσθετα. Το ποσό αυτό που αναφέρεται συμπεριλαμβάνει και το Ταμείο Προνοίας. Και πρέπει να πω ότι όντως αυτές οι αποζημιώσεις, όπως σας είπα, είχαν συμφωνηθεί, αποτελούν προϊόν συλλογικών συμβάσεων, οι οποίες εδίδονται κάθε χρόνο από το 1989, τις οποίες και έλεγχε ετήσια ο Γενικός Ελεκτής της Δημοκρατίας. Ποτέ δεν έχει έρθει καμία παρατήρηση στο ΘΟΚ για τις αποζημιώσεις που δίδονταν κάθε χρόνο. Εμείς ακριβώς θέλουμε να τερματίσουμε αυτό το καθεστώς, διότι θεωρούμε ότι ο ΘΟΚ πρέπει, και αποφασίσαμε ότι ανοίγει τις πόρτες του και αντί για 24 ηθοποιούς ετήσια θα προσλαμβάνει τουλάχιστον τους τριπλάσιους με τρίμηνα συμβόλαια. Οπότε πλέον δεν τίθεται καν θέμα αποζημιώσεων. Δεν θα λαμβάνουν πια οι ηθοποιοί πλέον αποζημιώσεις. Πρόκειται για το τέλος ενός παλιού καθεστώτος, το οποίο αποφασίσαμε να αλλάξουμε. Άρα τα λεφτά για αυτές τις αποζημιώσεις είχαν προϋπολογιστεί. Έχουμε πλήρη νομική κάλυψη από την νομική μας σύμβουλο, η οποία είναι υπεύθυνη να συμβουλεύει τον οργανισμό. Βέβαια, ο Γενικός Ελεγκτής αποτάθηκε στον Γενικό Εισαγγελέα, ζητώντας... Ακριβώς, το θέμα εκκρεμεί στην νομική υπηρεσία. Ζήτησε τη δική του γνωμάτευση. Βέβαια, εμείς δεν δεσμευόμαστε από τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα. Θα τη σεβαστούμε όμως, περιμένουμε να δούμε την γνωμάτευσή του. Έχουμε και εμείς στείλει μια πολύ τεκμηριωμένη επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα και θα περιμένουμε να δούμε τι θα αποφανθεί. Πρέπει να σας πω δε ότι θα είναι πολύ λυπηρό να έχουμε δικαστικές και αχρίαστες δικαστικές ή εργασιακές διαμάχες που θα παραλύσουν ένα οργανισμό τη στιγμή ακριβώς που κάνει το ΜΕΣ και προχωρεί δυναμικά προς τα εμπρός, και πολύ πιθανόν να επιβαρύνουν το κράτος τελικά και με πολύ περισσότερο κόστος από ό,τι αυτό που αναφέρεται. Άρα δηλαδή και εσείς έχετε δώσει τη δική σας θέση με επιστολή στον Γενικό Εισαγγελέα, στην νομική υπηρεσία, για να δούμε ουσιαστικά ποιος από τους δύο λέει τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Μάλιστα. Ακριβώς, βέβαια. Σας λέω, έχει τελειώσει μια τακτική που γινόταν επί χρόνια. Όλοι οι ηθοποιοί όσοι εργοδοτούνταν ετήσια στον ΘΟΚ λάμβαναν αυτές τις υποχρεώσεις, επιχορηγήσεις, αποζημιώσεις, με συγχωρείτε. Δεν ήταν καθόλου χαριστικές, όπως αναφέρεται, απόρρεαν από πολύ συγκεκριμένες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Λοιπόν, και θα αναμένουμε την νομική υπηρεσία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Εδώ με τον βοηθό Γενικό Ελεκτή, τον κύριο Κυριάκου.